τη θέση στο πλην 5 από την 6η θέση, την οποία κυνηγάει για λόγους γοήτρου περισσότερο. Ο Σάββας ο Πυρακούδας είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σάββα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, εσένα και τους ακροατές. Λοιπόν, το 2-2 τι γεύση σας αφήνει και 6 στροφές πριν από το φινάλε της κανονικής περίοδου, που είναι όλα τα λεφτά πλέον, θα διαμορφωθεί μια κατάσταση αν μπαίνετε ή όχι στην εξάδα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Σαφώς, κάποιοι ίσως με ερμήνευσαν λάθος την ικανοποίησή μας για την εμφάνιση και την αντίδραση των ποδοσφαιριστών μας σε πανηγύρια για τον ένα βαθμό, κάτι που δεν ισχύει. Δεν μπορούμε να... Αν μιλάς για τον Τιμούρη, να το κάνω σύνηγορο διάδο που σιάζει, έχει δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Σου το λέω έτσι ομά. Δεν μιλώ για με τον Τιμούρη, γενικά μιλάω. Άξ, επειδή είχα μια συζήτηση ψέες και με έστειλε το μήνυμα θετικό για την ιστορία της ανάρθρωσης και το ανάστημα της, ότι δεν μπορεί να πανηγυρίζει με τον τρόπο που πανηγυρίζει την ισοπαλία με οποιαδήποτε ομάδα στο Άντωνης Παπαδόπουλος, έστω για να βρίσκεται πίσω από το, στο σκορ με 2-0. Αυτό λέμε και εμείς, πως δεν πανηγυρίστηκε από εμάς στην ανάρθρωση αυτή η ισοπαλία, παρά μόνο εκφράστηκε με το χειροκρότημα του κόσμου, αν θέλεις, ή με κάποιο πιο έντονο τρόπο σε μερικές στιγμές, η ικανοποίηση για την αντίδραση και το χαρακτήρα που έδειξε από τις θέσεις. Μάλιστα, εντάξει. Τίποτα περισσότερο. Δεν μπορούμε να είμαστε άρθρωποι και να ικανοποιούμαστε από ακριβώς, τον άνθρωπο. Ακριβώς. Τώρα, αυτό. Μετά το 2-2 αυτό, πώς θα βλέπεις τα πράγματα στη συνέχεια? Λοιπόν, όπως συνηθίζω να λέω, δεν εξαρτούνται τα πράγματα μόνο από εμάς για να τερματίσουμε σε ψηλότερη βαθμολογική θέση. Για μας το πρώτο θα ακολουθεί το σημαντικό παιχνίδι με τον Ερμή που βρίσκεται στην 6η θέση. Σαφώς θέλουμε να το κερδίσουμε. Δείξαμε στοιχεία όπως η αποφασιστικότητα, το πάθος και η σωστή αντίδραση στο παιχνίδι. Θεωρώ πως ίσως και το δεύτερο γκολ της ομάδας είναι κόντρα στην ροή του αγώνα. Ελέγχαμε το παιχνίδι, ήμασταν αρκετά έγκαλοι στον αγωνιστικό χώρο. Βοήθησε και ο κόσμος με τη στήριξή του σε αυτό. Σίγουρα δεν ήταν καλή εμφάνιση, ακόμα χρειάζονται κάποια σημεία βελτίωση. Θεωρώ πως και με τις μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν και τις επιστροφές κάποιων ποδοσφαιριστών, όπως είναι και ο Ράιος για παράδειγμα, περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια μια ακόμα καλύτερη ανόρθωση. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το ραντεβού στο Αντώνης Παπαδόπουλος, σαν φιλοξενούμενοι τυπικά εννοείται του Ερμή, γιατί βλέποντας και το πρόγραμμα μετά τον Ερμή, έχετε, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν είναι μέσα, πάτε στη Δόξα. Άρα αν αξιοποιήσετε το πρόγραμμα με τρεις συνεχόμενες επιτυχίες, πιθανότατα να βρεθείτε στην εξάδα ή να χτυπήσετε την πόρτα της στις ένα από μήνα στις αγωνιστικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ραντεβού με Ερμή. Σαφώς. Προηγείται εδώ και το παιχνίδι Κυπέλλου, την δράστη απέναντι στον Αθήν. Θέλουμε να πάρουμε την πρόκληση στην φάση με μία ακόμη νίκη απέναντι στην ομάδα του Αθήν. Όπως είπα και πριν, είναι όντως ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί με μετέβη τα πορεία μας το παιχνίδι με τον Ερμή. Θέλουμε να κερδίσουμε, κερδίζοντας θα μειωθεί και η διαφορά με τον Ερμή στην βαθμολογία. Και ακόμα υπάρχουν κάποια παιχνίδια που, αν παρουσιαστούμε σοβαροί και συγκεντρωμένοι, μπορούμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Και όσο περνάνε αγωνιστικές και ανάλογα των αποτελεσμάτων των υπολείπων ομάδων, θα μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα. Ο κόσμος πιστός στο ραντεβού, πιστεύει στην νέα την προσπάθεια, το πρώτο. Και το δεύτερο, μετεγραφικά έχεις τίποτα μηνύματα να στείλεις, τι να περιμένει ο παδός σας ή όχι? Ξεκινήσω από το δεύτερο, το μεταγραφικό κομμάτι. Ο Μίτροβιτ βρίσκεται στην Κύπρο από το πρωί, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Το πιθανότερο είναι να πάνε όλα καλά και ακολουθώς θα υπογραφεί και θα αποτελέσει το δεύτερο μας μεταγραφικό απόκτημα μετά από τον Γιαννούλη. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται και οι συναντήσεις ανάμεσα στον πρόεδρο του Μαρτίνου, τον Ανδρέα Μανέλη, και τον προπονητή, όπου συζητάται του κεφάλαιο ενίσχυση. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να ενισχυθεί όσο το καλύτερο γίνεται η ομάδα μας αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Είναι και δύσκολη, το γνωρίζετε και εσείς. Ναι. Μεταξύ τους όμως θα προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να γίνει αυτή μια ποιοτική ενίσχυση στην ομάδα μας. Τώρα όσο αφορά τον κόσμο, πραγματικά εντυπωσιακός. Είμαστε στην έννοια θέση, μια βαθμολογική θέση που δεν είναι αρμόδια στην ανόρθωση. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα και την στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο. Τον ευχαριστούμε, τον θέλουμε και τον χρειαζόμαστε
δίπλα μας τα αναπομείναλα παιχνίδια, τόσο στο κύπελλο όσο και μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος. Και σίγουρα με τον κόσμο στο πλευρό τους υποδοσφαιριστές μπορούν να αποδώσουν και καλύτερα, και όντως ήταν και εντυπωσιασμένοι από την όλη ατμόσφαιρα και αυτό φάνηκε. Σωστότατο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ Σάβα. Καλό υπόλοιπο της μέρας, καλή εβδομάδα να έχεις.